Γιατί δεν έγινε, θα το απαντήσει ο Δημήτρης Χατζηγιάννης. Γιατί το γιατί δεν έγινε. Κάποιοι το λένε ευθέως, κάποιοι το επενήσονται, Δημήτρη. Τι λες εσύ? Εγώ λέω ότι παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη δίλκη στην είδα αυτή των δύο κομμάτων για το θέμα των capital controls και ποιος είναι ο πατέρας της κατάργησής τους. Εγώ λέω ότι αν σε αυτόν τον τόπο το 2010 η τότε κυβέρνηση είχε τη θέληση πραγματικά να σταματήσει τη ροή κεφαλαίων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό μέσω των capital controls, θα είχαμε γλιτώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κρίσης. Δυστυχώς δεν έγινε τότε. Δεν έγινε ούτε μέχρι το 2015 και αναγκαστήκαμε με τα γνωστά γεγονότα του πρώτου εξαμήνου του 2015 να υποβάλουμε τα capital controls. Σε λάθος κατεύθυνση, διότι τότε ήδη το σύνολο των κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες είχαν φύγει στο εξωτερικό. Για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς ζήσαμε. Η εκροή χρημάτων είχε ξεκινήσει λίγο μετά την κρίση του 8 με τη Lehman Brothers. Βεβαίως. Όταν άρχισε να τρέψει όλο το σύστημα. Βεβαίως. Οι τότε κυβερνήσεις, ενώ χρεώνανε περίπου 25 δις το χρόνο, το κράτος το βάζανε μέσα. Έτσι με πολύ απλά αριθμητική να το πούμε. Την ίδια ώρα και ενώ βλέπανε την κρίση και ενώ γνωρίζανε το πώς είχαν συμπεριφερθεί στην οικονομία και στα μεγέθη της οικονομίας, την ίδια ώρα αφήνανε ελεύθερη τη διακίνηση κεφαλαίων. Ακόμα και το 2010 που είχε εμφανιστεί η κρίση, μπορούσε ο καθένας, και είναι λογικό να το κάνει ο πολίτης όταν έχει κάποια χρήματα στην Ελλάδα, να τα βγάλει στο εξωτερικό για να τα διασώσει από την επερχόμενη κρίση. Έτσι αιμορραγούσαν οι τράπεζες μέχρι το 2015. Το 2015 ήταν αργά πλέον. Να κάνουμε ήδη, το 12 σε ελβετικές τράπεζες στο νότο της Ελβετίας υπήρχαν γραφεία ειδικά. Είχαν συστήσει ειδικά γραφεία στην Ελβετία για το ελληνικό χρήμα. Για να δεχτούν τους Έλληνες, έχω προσωπική πείρα. Yeah. Έτυχε να το ζήσω δηλαδή. Δεν αφορούσε εμένα, αλλά έτυχε να είμαι μάρτυρας. Και μετά είχαν ανοίξει για την Ιταλία, γιατί είχε αρχίσει το ίδιο βιολογικό στην Ιταλία. Από το 12, σου μιλάω για Φλεβάρι του 12. Αυτά για να καταλάβουμε τι ακριβώς. Η είδηση όμως του κόσμου έχει επιστωθεί στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ποιο? Τα capital controls. Ναι, βεβαίως, γιατί συνέβησαν επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Εγώ προσπαθώντας να πενεχοποιήσω τα capital controls, αυτό το μέτρο, το έχουμε ενεχοποιήσει στην Ελλάδα στο πλαίσιο αυτό του δικοματικού παιχνιδιού. Όμως εγώ λέω ότι αν το μέτρο αυτό εφαρμοζόταν τη σωστή στιγμή, θα είχε γλιτώσει τη χώρα από πολύ μεγάλη μέρος της περιπέτειας αυτής. Τα υπόλοιπα είναι το παιχνίδι το κομματικό, σε ποιον ανήκει το capital controls. Εγώ να πω απλά για αυτή, να απαντήσω, να μην αποφύγω την ερώτηση αυτή, ότι η οικονομία δεν λειτουργεί με τις εντυπώσεις. Ούτε η Moody's, ούτε όλες αυτές οι περίφτερες τράπεζες οι οποίες αξιολογούν τις οικονομίες δεν λειτουργούν με τις εντυπώσεις, ούτε με τις προθέσεις. Θέλουν έργα. Και κυρίως, και καλώς κάνουν κατά τη γνώμη μου, θέλουν διάρκεια. Συνεπώς, ας μάθουμε στην Ελλάδα να δουλεύουμε με διάρκεια, ας μάθει το κράτος να δουλεύει επιτέλους μακριά από τα κομματικά παιχνίδια και θα αξιολογήσουν και οι οικονομίες σωστά όπως πρέπει να αξιολογήσουν την ελληνική οικονομία. Όμως, το σίγουρο είναι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Το εξής σίγουρο είναι ότι απουσιάζει ακόμα ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα πάμε παρακάτω.